Γεια σας. Η μικρή Κάτ κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι ένα vlog όπου σας έχω νέα διατροφής, νέο διατροφολόγιο, αγορές από Zoom υπέροχες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω πάρει από Zoom. Πώς τα χρησιμοποιώ. Έχουμε και φαγάκι, έχουμε πολλά πράγματα. Πάμε να πέσει το intro παρακαλώ και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αρχικά θα σας δείξω τις αγορές από Zoom, οι οποίες είναι υπέροχες. Θα ξεκινήσω από αυτά εδώ, τα υπέροχα posters, τα οποία κυρία είναι από μουσαμά, δεν ξέρω καν από τι υλικό είναι. Εγώ στην ουσία θέλω να αντικαταστήσω δύο posters που έχω του μικρού από τη μεριά της μικρής και να βάλω αυτά εδώ πέρα, οπότε ο ένας να έχει τα posters του και ο άλλος να έχει τα άλλα posters. Βρήκα επίσης κάμιλο πάρδαλι που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί και ο μικρός έχει μια γαλάζια κάμιλο πάρδαλι, οπότε η μικρή να έχει ροζ. Όπως καταλαβαίνετε, μη μου πείτε για τα χρώματα πάλι ροζ και γαλάζιο, έτσι τα θέλει μανούλα, έτσι τα κάνει, δικαίωμα του καθενός είναι. Θα σας δείξω μετά αυτό το υπέροχο πραγματάκι, αυτό το υπέροχο γκατζετάκι. Λοιπόν, αυτό παιδιά, να σας δώσω καταλάβετε, θα το δούμε και στην πράξη σε λίγο που θα φτιάξω τα μπιφτέκια. Είναι για να φτιάξεις τα μπιφτέκια και να τα βάζεις μετά στη σχάρα, για να έχουν το κατάλληλο σχήμα. Λοιπόν, είναι φανταστικό, το βλέπετε. Το αγάπησα και εδώ θα κάνουμε τις μπιφτεκάρες μας. Λοιπόν, προχωράμε σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα υπέροχο, υπέροχο πραγματικά πορτοφόλι. Ήθελα να αλλάξω πορτοφόλι γιατί αν δείτε το πορτοφόλι μου, παιδιά, θα πάθατε κρίση. Αυτό εδώ είναι το παλιό μου πορτοφόλι. Είναι ένα χάλι και μισό, το καταλαβαίνω, το ξέρω, το υπολείπτο με να ξέρετε. Και εδώ φυσικά μου έχει χαλάσει αυτό που είναι για τα ψηλά και μου πέφτουν τα ψηλά όλα στην τσάντα, οπότε θα το αλλάξουμε. Και από αυτό εδώ πέρα που είναι ένα χάλι και μισό, πήραμε αυτό το πολύ πολύ όμορφο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο και μου άρεσε πάρα πολύ. Το ροζ και το μοβ μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά κατέληξα στο ροζ και έχει φυσικά εδώ πέρα και πάρα πολύ ωραίο zip για τα ψηλά σας. Ορίστε. Μαζεμένο, πανέμορφο, σε υπέροχο χρώμα. Θα κάνουμε σε λίγο την αντικατάσταση και θα σας το δείξω. Θα προχωρήσω εδώ, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τις φραουλίτσες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα, πώς να το πω, μια κασετίνα φροντίδας μωρού, νεογνού κτλ. Ανοίγοντάς λοιπόν εδώ θα βρούμε όλες τις, πώς να το πούμε, όλες τις συσκευές, τέλος πάντων, όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ένα θερμόμετρο για το μπανάκι, δεν είναι υπέροχο? Αυτό εδώ είναι ο δοντοβουρτσούλα σιλικόνης για τα πρώτα μας δοντάκια. Μία υπέροχη ροζ λίμα. Βουρτσούλα και χτενούλα, πολύ πολύ όμορφες. Αυτό εδώ έτσι που είναι σαν τσιμπιδάκι. Νομίζω ότι από εδώ βγάζουμε ακίδες και τέτοια. Εδώ είναι για τις μιξούλες. Δόσο μετρητής επίσης. Κουταλάκι το οποίο περιέχει και τα ml, πάρα πολύ ωραίο, το γεμίζεις με όσα ml θέλεις και μετά δίνεις ό,τι να δώσεις στο μωράκι. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο μασητικό που έχω δει στη ζωή μου, πραγματικά. Μασητικό είναι, παιδιά, δεν είναι πιπίλα. Νυχοκόπτης, πολύ πολύ όμορφος. Ψαλιδάκι για τα νυχάκια της μικρής μου. Αυτό εδώ λέει fever scan, λέει ότι το κάνεις scan αυτό και σου δείχνει τους βαθμούς ανάλογα ποιο θα αλλάξει χρώμα. Αυτοκολλητάκια επίσης θερμοκρασίας, αυτά αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την θερμοκρασία του παιδιού. Και αυτό το τελευταίο, παιδιά, ναι, αυτό το τελευταίο είναι ένας σαν φακός, θα σας το δείξω, ορίστε. Είναι για το αυτί, παιδιά, να βλέπουμε το κερί. Εδώ μέσα το κεφαλάκι της κουκουβάγιας έχει τα ανταλλακτικά του. Και ορίστε, βγάζετε το κεράκι από το αυτάκι του παιδιού σας, εύκολα, πολύ πολύ γρήγορα. Και το τελευταίο που έχω πάρει είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι για να σφραγίζεις. Τι να σφραγίζεις τώρα? Έχεις ανοίξει για παράδειγμα ένα ρύζι, όπως άνοιξα εγώ για να φτιάξω αυτό που ακούγεται είναι η χύτρα. Έχω φτιάξει κρέας με ρύζι για τον άντρα μου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα εδώ, αυτή είναι η ασφαλειά του. Αυτές εδώ είναι επαφές, λειτουργεί με μπαταρία, αυτό είναι μαγνητάκι για να κολλάει στο ψυγείο και με αυτό εδώ κάνεις σφράγισμα, νέο σφράγισμα, ζεσταίνει δηλαδή το πλαστικό που έχει μέσα το ρίτζι σου, τις φακές σου, τη ζάχαρη κλπ. Και το ξανασφραγίζει. Να σας δείξω για παράδειγμα πώς έχει γίνει η κοινόα, έτσι.
Εμείς την έχουμε κόψει και εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, βάλαμε αυτό μέσα, ενδιάμεσα δηλαδή, και κάναμε μία γραμμή, η οποία σφραγίζει την κοινό, η οποία δεν πέφτει πια, ορίστε. Οπότε είναι και σφραγισμένη και έτοιμη και δεν πρόκειται να χάσουμε κόκο από κοινό. Πάμε να το κάνουμε στο σακουλάκι από το ρύζι που έχω ανοίξει. Έχουμε το ρύζι εδώ, το οποίο είναι το μισό και παραπάνω, μπορώ να σας πω, οπότε πρέπει να το κόψουμε στην ουσία. Ορίστε, το κόβουμε εδώ πέρα. Βγάζουμε από αυτό εδώ το προστατευτικό του και πάμε από εδώ να το τραβήξουμε για να κάνουμε την γραμμή. Είναι απολύτως έτοιμο, παιδιά, να το. Πανέτοιμο. Σφραγίστηκε, αυτό ήτανε. Δείτε εδώ. Έτοιμο, σφραγισμένο. Φοβερό. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ξαναβάζουμε εδώ το προστατευτικό του και είναι έτοιμο. Και το κολλάμε και στο ψυγείο. Τσουπ, το κολλήσαμε στο ψυγείο για να μην το χάσουμε. Στο μεταξύ γεμίσαμε και το πορτοφολάκι μου. Είναι πανέτοιμο, παιδιά. Ορίστε, το γεμίσαμε κιόλας. Με ό,τι έχει βέβαια να γεμίσουμε, εντάξει, μην φανταστείτε. Εδώ είναι και για τα ψηλάκια μας. Τέλεια, τέλεια. Καμία σχέση με το προηγούμενο, έτσι, το καταλαβαίνετε. Πανέμορφο, έτσι. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Θα σας έχω σίγουρα κάτω το link για ό,τι σας έχω δείξει από Zoom. Άμα θέλετε, κοστίζει μόνο 9 ευρώ. Το αγαπώ. Λοιπόν, να σας πω ότι νωρίτερα είχαμε ραντεβού με τη διατροφολόγο. Είχαμε λοιπόν διαδικτυακό ραντεβού όπου είπαμε όλα τα της εβδομάδας και τα λοιπά, πώς ήταν η διατροφή μου, αν την τήρησα και όχι. Την τήρησα, να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από το Σαββατοκυριακό εκείνο. Τι άλλο έχω να σας πω. Α, επίσης μου έβγαλε καινούριο διατροφολόγιο, το οποίο το έχω εκτυπώσει και το έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, είμαστε στη 32η εβδομάδα, όπως θα δείτε μου έχει κρατήσει πρωινό, δεκατιανό και τα λοιπά και βραδινό. Στο ενδιάμεσο μόνο στο μεσημεριανό μου έχει βάλει μπιφτεκάκι, Τετάρτη, όπως σήμερα δηλαδή, όπου θα το φτιάξουμε. Και κάτι άλλα ψηλά, πολύ πολύ μικρές αλλαγές, πολύ σημαντικές έτσι, η διατήρηση του βάρους. Αν και να σας πω, 1,5 κιλό το έχω χάσει, αλλά είναι υγρά. Γιατί και νερό πίνω περισσότερο, αλλά και τα τρόφιμα αυτά κάνουν αποτοξίνωση και τα λοιπά. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Τώρα είμαστε στη φάση που έχει περάσει το πρωί, εννοείται, έχει περάσει το δεκατιανό και είμαστε στο μεσημεριανό. Για σήμερα λοιπόν, να σας δείξω. Έχει τουρλού φασολάκια, η αρακά λέει, η σπανακόριζο, η μπιφτέκι, κοτόπουλο και σαλάτα λαχανικών. Εμείς, μιας και έχουμε το καινούριο κατζετάκι από Zoom, φυσικά θα κάνουμε μπιφτέκια με σαλάτα. Με την αγαπημένη μας κιόλας σαλάτα. Λάχανο καρότο, έτσι να γίνει χαμός. Και πριν ξεκινήσουμε, να σας πω, αν δεν ξέρετε, διατροφολόγο μου είναι η Αναστασία Κόκαλη, κλινική διατροφολόγος-διαιτολόγος, η οποία συνεργάζεται με την iDNA Genomics και το iDNA γενετικό τεστ που έχω κάνει, οπότε βάσει αυτού βγαίνει και το διατροφολόγιό μου, το οποίο είναι καθαρά για μένα. Καθαρά για το δικό μου γονιδιακό τύπο και καθαρά για το δικό μου σώμα και τις ανάγκες του. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γιατί πεινάω. Πεινάω. Με το υπέροχο λοιπόν γκατζετάκι με εδώ να μας περιμένει, πάμε να κλάσουμε τον κιμά. Εγώ έχω πάρει ελίτσα που έχει λίγο ελάχιστο λίπος. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κιμά και εγώ βάζω αλατάκι, πιπεράκι, ελάχιστη φρυγανιά, λίγο λαδάκι, λίγο ξυδάκι και μαϊντανό που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Πεθαίνω για το μαϊντανό στα μπιφτέκια. Ανακατεύω πολύ πολύ καλά και μετά ζυμώνω. Πάμε λοιπόν, παιδιά, τώρα να δοκιμάσουμε το υπέροχο αυτό γκατζετάκι. Λοιπόν, θα πάρω εδώ με το κουτάλι και θα βάλω και θα αρχίσω να στρώνω βασικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι καλύτερο, να πω την αλήθεια. Α, οκ. Και πώς το βγάζουμε τώρα. Ω, παιδιά. Πόσο τέλειο βγήκε. Wow. Για πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα. Wow. Τσουπ. Και αυτός είσαι.
Wow, παιδιά, είναι τέλεια! Δύο τέτοια θα φάω, παιδιά, και τα υπόλοιπα, τον υπόλοιπο κιμά θα το βάλω κατάψυξη. Έτσι κι αλλιώς τον έχω πάρει φρέσκο, δεν τον έχω καταψύξει, οπότε μπορώ να τον κάνω μπιφτέκια έτοιμα, να τα έχω στην κατάψυξη. Πάμε αυτό τώρα να τα μαγειρέψουμε. Λοιπόν, ανάβουμε την ψιστιέρα μας. Το βάζουμε, πού να το βάλουμε, θα το βάλουμε στο μπριζόλα. Okay. Και θα βάλουμε τα μπιφτεκάκια μας. Εδώ και εδώ. Ορίστε. Και ο Θεός βοηθός που λένε. Λοιπόν, όσο γίνονται τα μπιφτέκια, φτιάχνω και τα υπόλοιπα για να τα βάλω κατάψυξη. Όπω, αυτό είναι μπόμπα, το βλέπετε εδώ, έτσι, χαμός. Τρία μπιφτέκια βγήκανε λοιπόν, τα βάζω σε μεμβράνη και τα αποθηκεύω. Πόπο, 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 παιδιά, είναι πανέτοιμα. Πάω να φτιάξω και τη σαλάτα, να τα σερβίρω, να τα δούμε έτσι όμορφα, όμορφα. Παναγία μου! Εντάξει, είναι απλά έπος, δεν έχω να σας πω τίποτα. Είναι ένα υπέροχο, υπέροχο πιάτο που μόλις αμέσως θα καταβροχθήσω. Εντάξει, δεν έχω λόγια, αλήθεια, πραγματικά. Είναι υπέροχο πιάτο. Την αγαπώ αυτή τη διατροφολόγο. Για να δοκιμάσουμε λοιπόν το μπιφτέκι μας. Παιδιά, είναι φανταστικό. Έχει ψηθεί τέλεια. Είναι τέλειο, πραγματικά. Ψήθηκε περίπου σε 10 λεπτά. Αυτά είναι. Στη σαλατούλα έχω βάλει μόνο λαδάκι, λίγο μπαλσάμικο και το αβοκάντο. Αυτά. Θεϊκό. See you later. Later. Και πάμε λοιπόν τώρα στα καβράκια. Από την πλευρά της μικρής εδώ έχουμε αυτά εδώ που θα βγάλω. Βλέπετε, όπως σας είπα, έχουμε καμιλοπάρδα λιγαλάζια. Οπότε εδώ θα μπουν αυτά τα δύο που σας έχω δείξει, που έχω πάρει από Zoom. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτά εδώ, τα οποία θα δω τώρα πώς θα αλλάξω. Εδώ μάλλον που είναι το ελεφαντάκι θα βάλω την καμιλοπάρδαλη. Και ίσως αφήσω αυτό ή βάλω το ελεφαντάκι, θα δούμε, θα δείξει. Προς το παρόν πρέπει να βγάλω αυτά εδώ πέρα και να βάλω τα καινούρια. Τα έχω βάλει λοιπόν εδώ κάτω για να τα μετρήσω, γιατί δεν βγαίνουνε το ίδιο σχήμα, οπότε θα πρέπει να τα κόψω. Δεν μας πειράζει όμως, γιατί έχω το πρωτότυπο στην ουσία, οπότε μπορώ να το κάνω, μπορώ να κόψω δηλαδή γύρω-γύρω. Και αυτό θα κάνουμε. Και είναι πανέτοιμο, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, να ξέρετε, τα έχω πάρει από τα Practiker, μπορούν να γίνουν και επιτραπέζια, δηλαδή κορνίζες κλπ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό δυστυχώς βγαίνει μόνο τόσο, οπότε θα πρέπει να το κόψουμε το υπόλοιπο. Δεν πειράζει, γιατί σίγουρα θα βγει τέλειο. Και είναι πανέτοιμα, παιδιά. Πω πω, είναι τόσο όμορφα πραγματικά. Τα λάτρεψα ήδη. Και από την άλλη μεριά βάλαμε αυτά στο σπύρο εδώ. Νομίζω ότι μια χαρά ταιριάξανε. Εδώ έτσι είναι πιο γορίστικη μεριά και η πιο κοριτσίστικη. Εντάξει, είναι υπέροχα πραγματικά. Τα αγάπησα. Later. Ήρθε και το βραδάκι λοιπόν και τώρα θα φτιάξω μια σούπα. Μια παραλλαγή φασικά της συνταγής της διατροφολόγου που μου έδωσε. Λοιπόν, η original συνταγή είναι αυτή εδώ. Έχει καρότα, μπρόκολο, κουνουπίδι, κολοκυθάκια, γλυκοπατάτα, κοινόα, ντομάτες, ελαιόλαδο, κουρκουμά, θυμάρι, πιπέρι, ρίγανη, τσίλι και κόλιανδρο. Εγώ στην ουσία έχω αυτά εδώ. Έχω δηλαδή γλυκοπατάτα, ντομάτα και καρότα και κοινόα φυσικά θα βάλω και διάφορα μυρωδικά. Σε ένα λίτρο νερό ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά μας και τα βράζουμε για 20 λεπτά. 20 minutes later. Λοιπόν, η σούπα μας έχει γίνει. Πάμε τώρα να προσθέσουμε κοινόα. Πάμε να κόψουμε αυτό εδώ το κομματάκι, το οποίο το είχαμε σφραγίσει με αυτό το υπέροχο κατζετάκι από Zoom και να το ξανακάνουμε φυσικά. Να και η κοινόα μας. Τώρα θα πρέπει να την ξεπλύνουμε και να την προσθέσουμε στη σούπα.
Πριν από αυτό όμως θα πάρουμε το υπέροχο αυτό, όπως είπαμε, εργαλείο, που είναι φοβερό. Θα φτιάξω βασικά ψηλά για να το δείτε, αν και εμένα δεν με πειράζει να είναι ψηλά. Τσουπ τσουπ. Δεν φεύγει τίποτα. Μουα. Η σούπα μας λοιπόν έχει γίνει, έχω βάλει πιπεράκι και πάπρικα επίσης και τώρα θα την κάνουμε βέλουτε, φυσικά στο blender. Πάμε λοιπόν να το χτυπήσουμε. Και η σούπερ σούπα μας είναι έτοιμη, βελουτέ υπέροχη. Τη συνδυάζουμε με κότατς και δύο παξιμαδάκια χαρουπιού. Πάμε να σερβίρουμε. Αυτό λοιπόν το θεϊκό βραδινό θα φάμε σήμερα. Δύο παξιμαδάκια χαρουπιού, η σούπερ σούπα που ετοιμάσαμε και λίγο κότατς. Πάμε να το απολαύσουμε, παιδιά. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι για το βραδινό μας, στην τηλεόραση μπροστά, ο μικρός κοιμάται. Όλα είναι έτοιμα για να απολαύσω το βραδινό μου. Κάπου εδώ λοιπόν το vlog μας τελειώνει για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ό,τι πληροφορίες θέλετε για τα πράγματα από Zoom θα σας τα έχω κάτω στο κουτί της περιγραφής, όπως και πληροφορίες για την κλινική διατροφολόγο-διαιτολόγο, την Αναστασία Κόκαλη, με την οποία κάνω αυτή τη διατροφή την υπέροχη. Από μένα λοιπόν και το αγαπημένο μου πια πιστεύω βραδινό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.